Πρέπει να σας πω ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε αυτές τις τρεις δομές δεν ξεπερνάνε τα 350 άτομα συνολικά, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μείωση αυτού του αριθμού, γιατί έχει επιταχυνθεί η διαδικασία προώθησης των ανθρώπων αυτών σε ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί που είχαμε περίπου εδώ στις αίρες περίπου 1.200-1.300 το ανώτατο μετανάστες και πρόσφυγες, αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους είναι περίπου τους 700-600. Άρα στις δομές του κλειδιού και τη τιμία των σερών είναι κενές. Σας ενημερώνω, επειδή με ενημέρωσαν και χθες από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα έρθουν γυναικόπαιδα από την Ουκρανία για να φιλοξενηθούν και στην μία και στην άλλη δομή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο σχεδιασμός από τη χώρα μας είναι ότι όλοι αυτοί που έρχονται σε αυτή η ροή θα απορροφηθούν σε αυτά τα κάμπ που έχουμε τις δομές αυτές, οι οποίες όλες έχουν μειώσει τον πληθυσμό τους των δεδομένων που σας ανέφερα. Άρα σε αυτή τη φάση, σε οργανωμένο χώρο, με υποστηρικτική διαδικασία του Υπουργείου Μετανάστευσης, θα υπάρχει φιλοξενία όλων αυτών των ανθρώπων. Αν αυτή η ροή συνεχιστεί και είναι αρκετά μεγάλη και γεμίσουν, να το πω έτσι, οι θέσεις αυτές, τότε μπορούμε και οι Δήμοι εναλλακτικά ή ενισχυτικά να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι για το δεύτερο κομμάτι, όπως και το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας που σας ανέφερα προηγουμένως.